Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα σας φτιάξω μια νομελέτα. Έχω εδώ τα υλικά, αυτό είναι το πράγμα που θα βάλω πάνω, το αυγά, κρεμμύδι φρέσκων, γαλοπούλα, μανιταράκια, κρεμμύδι ξερών, μαϊτανών, κεφαλοτήρι που έχουμε τρύψει ήδη και λίγες πιπεριές, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Όσα λέω μεγάλα ψά. Έχουμε κόψει όλα τα υλικά μας τώρα και τώρα θα σπάσουμε τα αυγά μας. Τώρα που είμαστε έτοιμοι με τα υλικά μας, θα έχουμε κόψει όλα, προχωρούμε στο τηγάνι. Θα βάλω τώρα εδώ... Γιατί... Παρκείται! Πάμε εδώ Οκ. Περιμένουμε να βράσει λίγο το λάδι τώρα. Έχει βράσει το λάδι μας τώρα. Θα ρίξω πρώτον υλικό μέσα την καλοπούλα. Μίλα. Τώρα ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα το ξύλο. Προσπαθώ λίγο επειδή το έχουμε σμίξει με το φρέσκο να μένουν και συνεχίζω μέσα. Ναι. Τώρα θα ρίξουμε τις πιπεριές. Και τώρα ανακατεύουμε. Έχω τα ιστικά υλικά μας, τα βάζουμε λίγο εκτός φωτιάς. Και τώρα πάμε στα αυγά. Τα αυγά πρέπει να δώσουμε λίγο αλάτι. Να βάλουμε αλάτι και πιπέρι λίγο. Τώρα που βάλαμε μέσα το πιπέρι και το αλάτι, για καλύτερη γεύση θα βάλουμε και λίγη κρέμα γαλακτός. Και τώρα πάμε να χτυπήσουμε.
Λοιπόν, τώρα πάμε και επιστρέφουμε στο πιάτο μας. Είναι ακόμα υγρή. Και θα ρίξουμε το αυγό, τώρα που έχουμε χτυπήσει. Έχει αρχίσει να φουσκώνει ο μελέτα μας. Τώρα θα ρίξουμε λίγο μαϊτανό. Και λίγο κεφαλοτήρι που έχουμε ρίξει. Η ομελέτα μας είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Πάμε να τη σερβίρουμε. Πάμε να τη σερβίρουμε. Η ομελέτα μας είναι τη σερβίραμε μόλις τώρα. Πεντανόστιμη. Άξιζε τον κόπο φυσικά. Για το 2.45 σύστημα μπροσκόπων. Ψώνα. Ψώνα.